Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 στη τηλεόραση Star με έναν εκλεκτό καλεσμένο, με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Χρήστο Παπαθεοδόρου, αλλά και υποψήφιο εκ νέου. Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, καλώς ορίσατε και καλή επιτυχία. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές του Σταρ Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Είναι πραγματικά ο καιρός που πρέπει να τα λέμε συχνά για να ακούσουν οι πολίτες όλα όσα έχουμε να μοιραστούμε μαζί τους και να κρίνουν εν ώψη της 8ης Οκτωβρίου. Για εσάς, ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο πρέπει να κρίνουν οι πολίτες, τόσο σε επίπεδο προσώπων, δηλαδή υποψηφίων συμβούλων, περιφερειακών συμβούλων στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις περιφερειακές εκλογές, αλλά όσο και σε επίπεδο παρατάξεων, συνδυασμών? Θα ξεκινήσω από το επίπεδο των παρατάξεων και των συνδυασμών, όπου είναι και το μείζον. Το μείζον είναι λοιπόν οι πολίτες να επιλέξουν εκείνη την παράταξη η οποία δημιουργεί προοπτική στον τόπο, η οποία εγγυάται με ένα καλύτερο τρόπο το να έρθουν καλύτερες μέρες για όλη μας την περιοχή και για τη Δράμα αλλά και για ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και να επιλέξουν εκείνη τη διοίκηση η οποία θα έχει ένα σχέδιο το οποίο θα βασίζεται πάνω στη λογική και στο όραμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλές φορές και σε κάθε προεκλογική περίοδο γινόμαστε μάρτυρες πολλών εξαγγελιών οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεδαφικές. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν για να γίνουν αρεστοί και για να λαϊκίσουν να λένε πράγματα τα οποία γνωρίζουν από πριν ότι δεν μπορούν να γίνουν. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται και είναι λάθος να υποτιμούμε την νοημοσύνη του. Πρέπει να πιστεύουμε στην αξιολογική ικανότητα και στα κριτήρια του κόσμου. Και έτσι η γνώμη μου είναι ότι ο κόσμος για άλλη μια φορά θα πιστέψει στο Χρήστο Μέτιο και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου, διότι είναι η μόνη παράταξη που έχει συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένα σημεία ενός προγράμματος εμπνευσμένου, το οποίο δημιουργεί και προοπτική αλλά και εγγυάται τις καλύτερες μέρες με σύνεση, με λογική, και θα τον επιλέξει εκ νέου ως υποψήφιο περιφερειάρχη. Τώρα σε επίπεδο προσώπων, να σας πω ότι εμείς έχουμε την τύχη στο συνδυασμό μας να έχουμε εξαιρετικούς υποψηφίους, σημαντικές προσωπικότητες που κάθε μία έχει τη δική της διαδρομή και έχει δώσει τα δικά της εξαιρετικά δείγματα γραφής στις τοπικές κοινωνίες, και έτσι το έργο των ψηφοφόρων θα είναι αρκετά δύσκολο στο να επιλέξουν ποιους δύο από τους 18 συνολικά στη Δράμα υποψηφίους θα επιλέξουν. Η γνώμη μου ως προς αυτό είναι ότι θα πρέπει να φύγουμε από την παλιά λογική που λέει ότι ψηφίζουμε το συγγενή, το φίλο, το γνωστό, αυτόν με τον οποίο κάνουμε παρέα. Υπάρχει ακόμα αυτή η λογική? Ναι, υπάρχει ακόμα. Σε μία μερίδα του κόσμου υπάρχει. Χαίρομαι όμως που συναντώ διαρκώς ανθρώπους που μου λένε από μόνοι τους ότι θέλουν να αποβάλουν αυτή τη λογική με την οποία ψήφιζαν έως τώρα. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποβληθεί και η λογική ακόμα και αυτού του καλού παιδιού. Δεν πρέπει να ψηφίζεις κάποιον γιατί μπορεί να είναι καλό παιδί. Πρέπει να ψηφίζεις αυτόν που κρίνεις ότι έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να σου κάνει τη δουλειά. Πρέπει να ψηφίζεις αυτόν που σε εμπνέει ότι θα είναι αποτελεσματικός στο ρόλο που καλείται να υπηρετήσει. Και πρέπει να ψηφίζεις αυτόν ο οποίος μπορεί να σου λέει τη γλώσσα της αλήθειας, να σου μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Που και ίσως να μην είναι και πολύ αρεστή κάποιες φορές η γλώσσα της αλήθειας. Προφανώς, πολλές φορές μπορεί να μην είναι αρεστή. Αλλά εγώ το έχω ευαγγέλιο καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, γιατί ανέκαθεν, και όταν δεν είχαμε δηλαδή προεκλογική περίοδο, έλεγα σε όλους τους ανθρώπους το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Και πιστέψτε με, ο αριθμός των ανθρώπων που εκτιμά αυτή την αλήθεια είναι πάρα πολύ μεγάλος και διαρκώς αυξάνεται. Επομένως λοιπόν, με ένα συγκροτημένο λόγο και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με πείσμα, με όραμα, με προοπτική και κυρίως με δουλειά, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς σκληρή
δουλειά, πρέπει ο κόσμος να πιστέψει σε αυτούς που είναι ικανοί να διοικήσουν και σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να διοικήσουν. Γιατί ξέρετε, κυρία Κυριακίδου, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για δημόσια διοίκηση, όταν μιλάμε για περιφερειακή διοίκηση, να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να γνωρίζεις από δημόσια διοίκηση, πρέπει να γνωρίζεις από έγγραφα, πρέπει να μπορείς να διαβάζεις νόμους και να τους καταλαβαίνεις, πρέπει τέλος πάντων να έχεις μία θωράκιση από πριν, έτσι ώστε να επιπλέψεις, γιατί είναι βαθιά. Γι' αυτό ίσως ξέρετε, να το πούμε και αυτό, εμείς είμαστε που κατεβαίνουμε στις περιφερειακές εκλογές, είμαστε θύματα των υποψηφίων των δημοτικών εκλογών, όπου εκεί είναι πολύ περισσότεροι υποψήφοι. Τα πράγματα πάντα στους Δήμους είναι λίγο πιο απλά, έτσι. Και γενικότερα ο κόσμος είναι πιο απομακρυσμένος από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και γιατί δεν έχει ξεχωρίσει 100% τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια και τι δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή το κομμάτι των αρμοδιοτήτων ακόμα είναι λίγο συγκεκριμένο. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο. Δυστυχώς δεν είναι ξεκάθαρο. Γιατί παίζει ρόλο και κάτι ακόμα. Ότι στον Δήμο, με τον Δήμαρχο έχεις άμεση επαφή. Ναι. Με τον Αντιδήμαρχο τον βλέπεις κάθε μέρα. Μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο και να σου λύσει το πρόβλημα το οποίο έχεις. Τον Περιφερειάρχη δεν τον ζεις κάθε μέρα. Και υπάρχει και μερίδα έτσι συμπολιτών μας, η οποία δεν γνωρίζει από πριν τι αρμοδιότητες έχει η Περιφέρεια και τι δουλειά καλείται να κάνει. Αυτό λοιπόν είναι και λίγο στο χέρι μας το πόσο το έχουμε επικοινωνήσει. Ναι. Και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που όλοι μας έχουμε κάνει έως τώρα, δεν έγινε καλά αντίληπτο. Ακόμα ο κόσμος δεν το έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ. Ισχύει όμως, σε γενικές γραμμές, ναι, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η περιφέρεια είναι αυτή που διαθέτει τους πόρους, η περιφέρεια είναι αυτή που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, η περιφέρεια είναι αυτή που λαμβάνει εκείνες τις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν μεγάλες γεωγραφικά εκτάσεις και κομμάτια του πληθυσμού πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως, πρέπει να σκύψουμε και να δώσουμε το ενδιαφέρον μας και στις περιφερειακές εκλογές. Έχουμε ευτυχώς στη νέα περιφερειακή αναγέννηση πολλούς και άξιους υποψηφίους και με κριτήρια λίγο πιο αξιολογικά, λίγο πιο αξιοκρατικά, καλούμε τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη και να αποφασίσει ποιοι μπορούν να τον εκπροσωπήσουν επάξια. Αναφερθήκατε πριν στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα, θα λέγαμε, σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και σε έναν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Τι σας έχει δυσκολεύσει? Σας είπα και πριν, ο κόσμος εστιάζει το ενδιαφέρον του περισσότερο στις δημοτικές εκλογές. Αυτά είναι από τα μηνύματα που παίρνετε από την επαφή που έχετε με τον κόσμο. Ο κόσμος εστιάζει περισσότερο στις δημοτικές εκλογές. Ναι. Λόγω της υπερπληθώρας των υποψηφίων, συμβούλων, αλλά και λόγω της άμεσης σχέσης που έχει ο πολίτης με τη δημοτική αρχή. Στην περιφέρεια τα πράγματα είναι λίγο πιο θολά για μία μερίδα του κόσμου. Βεβαίως, από την άλλη, οφείλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί με έχουν όλοι συνδέσει με αυτό που λέμε περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Οπότε σε ό,τι με αφορά και το σλόγγαν με τον πρόεδρο, νομίζω ότι έπιασε. Αλλά με έχει συνδέσει με το Χρήστο Μέτιο, με έχουν συνδέσει με την περιφέρεια και κυρίως με έχουν συνδέσει, και αυτό είναι για μένα πολύ τιμητικό, με την λέξη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους να μου λένε ότι άκουσαν πως, την ατάκα που λέει πως αν θέλεις να γίνει δουλειά σου απευθύνεις στον Παπαθεοδόρου. Αυτό για μένα είναι πολύ τιμητικό και νομίζω ότι είναι ένα παράσημο το οποίο θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της 8ης Οκτωβρίου. Και νιώθω ότι είναι και ένα όπλο, αν θέλετε, και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία που έχουμε, διότι όπως έχω πει κατ' επανάληψη, δεν υπήρξε αίτημα το οποίο να μου υποβλήθηκε και με το οποίο να μην ασχολήθηκα, ακόμα και με εκείνα τα αιτήματα στα οποία δεν κατάφερα να δώσω λύση, είτε γιατί δεν γινόταν, είτε γιατί χτυπήσαμε σε δοκάρι που λέμε. Τι σημαίνει για σας η λέξη αποτελεσματικότητα? Τι έννοιες κρύβει από πίσω? Τι προσπάθειες? Τι αποτελέσματα? Αποτελεσματικότητα σημαίνει να αγωνίζεσαι έτσι ώστε να έρθει ο ευκταίος στόχος, ο στόχος που έχεις βάλει από πριν, και η ικανότητα να ελύσεσαι προκειμένου να πετύχεις το στόχο αυτό. Δυστυχώς,
Η δημόσια διοίκηση, επειδή όπως είπα και πριν, έχει κανόνες, έχει νόμους, έχει διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα διαδικασίες είναι και πάρα πολύ αργές και πολλά πράγματα στο όνομα της διαφάνειας μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να δείχνεις την απαιτούμενη διαφάνεια όταν ασκείς δημόσια διοίκηση και κατά δεύτερον πρέπει να οπλίζεσαι με υπομονή για τις διαδικασίες που υπάρχουν, για τα προβλήματα που η ίδια η ελληνική γραφειοκρατία θέτει. Γιατί εκεί το πλαίσιο το μεγάλο αγκάθι είναι αγκάθι, έτσι, και είναι, χρειαζόμαστε 2-3 εκπομπές μόνο για να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι που τελικά είναι ο μεγάλος βραχνάς της περιφερειακής αλλά και των δημοτικών έτσι, αυτοδιοικήσεων και πρέπει η αποτελεσματικότητα σε επιβάλλει να εργάζεσαι ψάχνοντας να βρεις τρόπους για να τελειώσεις τη δουλειά. Τρόπους νόμιμους, τρόπους όμως που απαιτούν ευελιξία, απαιτούν ικανότητα, απαιτούν στοχοθεσία, απαιτούν, να το πω έτσι, τους σωστούς χειρισμούς. Και βεβαίως και τις κατάλληλες πιέσεις. Γιατί πολλές φορές έχετε ακούσει και έχουν ακούσει και τηλεθεατές μας να λένε διάφοροι πολιτικοί ότι τι να κάνουμε, προσπαθήσαμε, δεν μας άκουσαν ή το κακό αθηνοκεντρικό κράτος ή η κακή κυβέρνηση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι, βεβαίως. Να μείνουμε σε αυτό. Ναι. Βάζετε μεγάλο θέμα. Γιατί το έχουμε ακούσει δυστυχώς πολλές φορές. Και μπορεί να το έχω πει και εγώ, έτσι. Δεν ξέρω τον εαυτό μου από αυτό. Εμείς μένουμε στο συγκεκριμένο σκεπτικό, στη συγκεκριμένη μάλλον απάντηση, θα έλεγα. Για πείτε μας. Είναι μία αντικειμενική αλήθεια ότι δεν μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο όταν μιλάμε για δημόσια διοίκηση. Είναι επίσης μία αντικειμενική αλήθεια ότι δεν μπορείς να επισπεύσεις πράγματα τα οποία από τη φύση τους δεν επισπεύδονται. Είναι επίσης αντικειμενικό ότι δεν υπάρχουν τα λεγόμενα παραθυράκια του νόμου που καμιά φορά έχουμε συνηθίσει στα καφενεία να ακούμε. Δεν υπάρχουν, εσείς είστε και νομικός, δικηγόρος. Ως επιτοπλίστων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως τρόποι και υπάρχουν και μέθοδοι που μπορείς να ακολουθείς σε όλη σου την πολιτική πορεία που θα σε κάνουν πιο αποτελεσματικό, είτε γιατί θα πιέσεις περισσότερο, είτε γιατί θα έχεις τις κατάλληλες γνωριμίες, είτε γιατί θα ξέρεις πού να εστιάσεις. Ξέρετε, ένα πρόβλημα δεν έχει πάντα μία ρίζα κακού, μπορεί να έχει πολλές ρίζες. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρεις από πριν, να διαβάζεις ποια είναι η ρίζα του κακού για να το λύνεις. Και βεβαίως θα πρέπει να είσαι μαχητικός, θα πρέπει να είσαι αγωνιστικός, θα πρέπει να μην επαναπάβεσαι, θα πρέπει να μην θεωρείς ποτέ ότι όλα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο και ως διαμαγείας θα γίνουν. Και πιστέψτε με, και αυτά τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν, εγώ είχα πάντα στο μυαλό μου τη λογική που λέει ότι εγώ ο ίδιος πρέπει να κινήσω μια διαδικασία, δεν θα κινηθεί από μόνη της, δεν θα πέσει το μήλο όπως έπεσε στον Εύθωνα για να ανακαλύψουμε τη βαρύτητα. Και για το λόγο αυτό πρέπει να βρισκόμαστε και σε μια διαρκή εγρήγορση. Διότι όταν λέμε ότι θέτουμε υποψηφιότητα, τη θέτουμε με απότερο στόχο να υπηρετήσουμε τον τόπο και κυρίως τους πολίτες του. Για να πηγαίνει καλά ο τόπος, πρέπει να πηγαίνουν καλά οι πολίτες του, οι άνθρωποι του. Για να μπορέσουμε λοιπόν να τους υπηρετήσουμε, θα πρέπει να νοιαζόμαστε για αυτούς επί τετραετίας. Και τώρα επί πενταετίας, γιατί έχουμε πενταετία στην επόμενη περιφερειακή περίοδο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτή η εγρήγορση και αυτή η διαρκής κίνηση είναι η λύση για τα περισσότερα από τα προβλήματά μας. Κύριε Παπαθεοδόρου, αν και νομικός, νομίζω ότι η σκέψη σας είναι ότι σκέφτεστε με μαθηματικό τρόπο. Αν σας άκουγε τώρα ο Περιφερειάρχης που είναι μαθηματικός να το λέτε αυτό, μάλλον θα διαφωνούσε. Γιατί πολλές φορές πειραζόμαστε μεταξύ μας για το επάγγελμα. Εγώ θα σας πω ότι νομίζω τα μαθηματικά βοηθούν εξαιρετικά και έχω την αίσθηση ότι σκέφτεστε με μαθηματικό τρόπο. Να σας πω, κάτι που λέμε εμείς οι δικηγόροι. Ναι. Υπάρχει μια ατάκα που λένε ότι αν μια υπόθεση κερδιθεί, ο πελάτης είχε δίκιο. Αν μια υπόθεση χαθεί, φταίει ο δικηγόρος. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν που κάνουμε μαχόμενη δικηγορία στα ακροατήρια, είμαστε ψημένοι στο να αναζητούμε το αποτέλεσμα και είμαστε ψημένοι στο να μπορούμε
να κερδίζουμε τις υποθέσεις, στο να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις υποθέσεις. Για να κερδιθεί μια υπόθεση δεν χρειάζεται πάντα να έχεις δίκιο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κερδίθηκαν χωρίς να υπάρχει το αντικειμενικό δίκιο. Και όταν μιλάμε για διεκδίκηση για ένα τόπο, εκεί δεν ψάχνουμε μόνο το δίκιο. Καμιά φορά, ξέρετε, λέμε ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε μόνο αυτά που δικαιούμαστε. Πρέπει να ψάχνουμε και να διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Mm-hmm. Και ο κάθε άνθρωπος πιστεύει για την ιδιαίτερη πατρίδα του ότι αξίζει το κάτι παραπάνω. Και ο κάθε σωστός πολιτικός θα πρέπει να σκέφτεται ότι η ιδιαίτερη πατρίδα του, η γενέτειρά του, η Δράμα εν προκειμένου, αξίζει το κάτι παραπάνω. Και το αξίζουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες αυτής της πόλης και αυτής της περιφερειακής ενότητας. Είπατε πριν και μια μαγική λέξη, νομίζω, κομβική. Ελιγμή. Βεβαίως. Δεν μπορείς να βαράς μπουνιά στο ξηράφι. Δεν μπορείς με ένα απλό μαχαιράκι να κόβεις την πέτρα. Πρέπει να χρησιμοποιείς σε κάθε περίσταση τα κατάλληλα όπλα. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις πού θα ελιχθείς, πού θα κάνεις υπομονή, πού θα επιμείνεις περισσότερο, πού θα πας να μαλώσεις, πού δεν θα μαλώσεις και θα το χειριστείς το πράγμα με μεγαλύτερη, να το πω έτσι, μαεστρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και έτοιμος ανά πάσα στιγμή για να χειριστείς μια κατάσταση σωστά, έτσι ώστε να σου βγει. Ξέρετε, το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη που μιλούσαμε για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ έμπαινα σε κάθε συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν ήξερα τι καινούριο θα μου έρθει και από πού θα μου έρθει, τι καινούριο θα ακούσω και τι θα μου πει κάποιος για να μπορέσω να το απαντήσω. Η ετοιμότητα στην οποία θα έπρεπε να βρίσκομαι πνευματικά και σωματικά έπρεπε να είναι στα κόκκινα. Και νομίζω ότι επειδή αυτό το έχω, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, είναι ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε, έτσι ώστε να βαθμολογούμαστε με καλή βαθμολογία σε κάθε εξέταση που δίνουμε. Γιατί ακόμα και η συνομιλία μας με ένα ψηφοφόρο, να το πω έτσι, είναι από μόνη της μια δοκιμασία. Εκείνη την ώρα ο ψηφοφόρος που σε ακούει, όπως και τώρα οι τηλεθεατές που παρακολουθούν τη συζήτησή μας, μας κρίνουν, μας αξιολογούν και μας βαθμολογούν. Και λένε αυτός μου κάνει, τον ψηφίζω, αυτός δεν μου κάνει, δεν τον ψηφίζω. Το θέμα είναι να μπορείς να του δίνεις του κάθε ενός από τους συνομιλητές σου κίνητρα για να σε επιλέγει θετικά. Όχι κατά ανάγκη για να σε ψηφίζει, γιατί αυτό το κάνουμε τώρα. Έτσι. Να είσαι επιλογή. Σε όλη τη θητεία πρέπει να είσαι επιλογή. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να είσαι επιλογή. Και όχι μόνο επιλογή, επειδή όπως εσείς αναφέρετε κάποιος μπορεί να είναι ένα καλό παιδί. Έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Παπαθεοδόρου, και θα επανέλθουμε με το κομμάτι που έχει να κάνει με την διοίκηση και με το έργο σας ως, και το αξίωμα ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα τα πούμε σε λίγο.